Κύριό μας, με τη χάρη του Χριστού μας και Κυρίου μας θα διαβάσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων. Σελίδα 991, κάπα ζήτα κεφάλαιο, 9 εδάφιο. Επαναλαμβάνω, πράξεις Αποστόλων 991, κάπα ζήτα 9. Επειδή δε παρήλθεν ικανός καιρός και ο πλούς ή το ήδη επικίνδυνος, διότι και η νηστεία είχε ήδη παρέλθει, συνεβούλευεν ο Παύλος λέγον προς αυτούς: «Άνδρες, βλέπω ότι ο πλούς μέλει να γίνει με κακοπάθειαν και πολύ ζημίαν, ουχή μόνον του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών. Άλλο εκατόνταρχος επίθετο μάλλον εις τον κυβερνήτην και εις τον ναύκληρον, παρά εις τα υπό του Παύλου λεγόμενα. Και επειδή ο λιμήν δεν ήτο επιτίδιος προς παραχημασίαν, εις παραχημασίαν, οι πλειότεροι εγνωμοδότουσαν να σηκωθώσουν και εκείθεν, ώστε φθάσαντες αν η δύναντο εις φήνικα λιμένα της Κρήτης, βλέποντας προς τον Λίβα άνεμον και προς τον χώρον, να παραχημάσωσιν εκεί. Και ότε έπνευσεν ο λίγος νότος, νομίσαντες ότι επέτυχον του σκοπού, ανέσυραν την άγκυραν, και παρέπλεον πλησίον την Κρήτην. Πλην με το λίγον προσέβαλεν κατ' αυτής άνεμος τυφωνικός ο λεγόμενος Ευροκλείδων, και επειδή το πλοίον συνειρπάστη και δεν είναι δύνατο να αντέχει προς τον άνεμον, αφεθέντες εφερόμεθα. Και τρέξαντες υπό νησί διόντι ονομαζόμενον Κλάβδιν, μόλις ειδηνήθημε να βάλουμεν εις την εξουσία μας την Λέμβο, την οποία αφού ανέλαβον μετεχειρίζοντο βοηθήματα, ζώνοντες υποκάτωθεν το πλοίον, και φοβούμενοι μην εκπέσωσιν εις την Σύρτην, κατεβίβασαν τα πανία και εφέροντο ούτως. Και επειδή έχει μαζόμεθα σφοδρός την ακόλυθην ημέραν έκαμνον χύσιν, και την Τρίτην με τα σιδεία ημών χείρας ερήψαμεν τα σκεύη του πλοίου, και επειδή δια πολλών ημερών δεν εφαίνεται ούτε ήλιος ούτε άστρα και χειμών βαρύς επέκειτο, πάσα ελπής σωτηρίας αφηρεί το πλέον αφημών. Μετά δε πολυήμερον ασιτίαν σταθείς ο Παύλος, εν το μέσο αυτόν είπεν: «Έπρεπε ο άνδρες να μην υπακούσετε και να μην σηκωθείτε από της Κρήτης, και ούτως ηθέλωμεν αποφύγει την κακοπάθειαν ταύτην και την ζημίαν. Αλλά και ήδη σας παρενώ να έχετε θάρρος, διότι εξ ημών ουδεμία ψυχή δεν θέλει χαθεί ή μη μόνον το πλοίον. Διότι τη νύχταν ταύτην εφάνισε με άγγελος του Θεού, του οποίου είμαι, τον οποίον λατρεύω, λέγον: «Μη φοβού Παύλε, πρέπει να παρασταθείς ενώπιον τους Κέσαρος, και ιδού ο Θεός σιεχάρισε πάντα στους πλέοντας μετά σου. Δια τούτο θα ρείτε άνδρες, διότι πιστεύω εις τον Θεόν, ότι ούτω θέλει γίνει καθόν τρόπον ελαλήθη προς εμέ. Αμήν, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου». Το μήνυμά μας, αδέλφια, αυτό το πρωινό για τον κάθε έναν από εμάς έχει ως εξής: εντός της τρικυμίας που βρίσκεσαι θα σου μιλήσει ο Θεός. Εντός της τρικυμίας που βρίσκεσαι θα σου μιλήσει ο Θεός. Βρίσκεσαι σε τρικυμία, σε δύσκολη θέση. Δεν βρίσκεσαι εκεί για να καταρρεύσεις, ούτε για να καταστραφείς. Βρίσκεσαι εκεί γιατί θέλει ο Θεός να ακούσεις τη φωνή Του. Στην κατάσταση που βρίσκεσαι, βρίσκεσαι όχι για να καταστραφείς, αλλά για να σου μιλήσει ο Θεός, για να γνωρίσεις τον Θεό πιο ένδοξο και πιο αληθινό, περισσότερο από ποτέ. Υπό μία προϋπόθεση, στην τρικυμία που βρίσκεσαι, θα σου μιλήσει ο Θεός εάν ανήκεις σε Αυτόν και τον λατρεύεις. Γιατί ο Παύλος λέει: «Ο Θεός του οποίου είμαι και τον οποίον λατρεύω». Εάν δηλαδή σήμερα πάρεις στερεάν απόφαση: «Εγώ, Κύριε, θέλω να ανήκω σε σένα και εσένα μόνο να λατρεύω», τότε μέσα στην τρικυμία, όσο κι αν φαίνεται ότι δεν υπάρχει ελπίδα καμιά, θα σου μιλήσει και θα ενεργήσει ο Θεός. Γιατί έτσι κάνει πάντοτε ο Θεός μέσα στις τρικυμίες.
για εκείνους που ανήκουν σε Αυτόν και Αυτόν μόνον λατρεύουν. Τους μιλάει, ενεργεί, δοξάζεται στη ζωή τους, απελευθερώνοντάς τους. Πώς ξεκίνησαν τα πράγματα? Τα πράγματα ξεκίνησαν, όπως λέει στο 9 εδάφιο, και πιο πριν βέβαια, λέει, παρήλθε ικανός καιρός και ο πλούς ή το ήδη επικίνδυνος. Υπήρχαν σημάδια δηλαδή ότι δεν πρέπει να μετακινηθούν από εκεί που είναι. Μη μετακινήσει από εδώ που είσαι. Υπάρχουν σημάδια τα οποία δείχνουν ότι ο πλούς είναι επικίνδυνος. Μη μετακινήσει από εδώ που είσαι. Μη μετακινήσει από τη θέση που σε έχει βάλει ο Θεός. Μπορεί να μην σου αρέσει η θέση στην οποία είσαι, αλλά να ξέρεις ότι σε αυτή τη θέση που δεν σου αρέσει, ο Θεός έχει επιτρέψει να είσαι και άρα είσαι απολύτως ασφαλής εκεί που μπορεί να ζορίζεις και να μην σου πολύ αρέσει. Αλλά εκεί είσαι ασφαλής. Ενώ ο πλούς ή το ήδη επικίνδυνος, διότι και η νηστεία είχε ήδη παρέλθει, συνεβούλευεν ο Παύλος. Πότε συνεβούλευεν ο Παύλος? Όταν η νηστεία είχε παρέλθει. Πρώτης νηστείας ακούγονται ανθρώπινες γνώμες. Μετά την νηστεία μιλάει ο Θεός μέσα από τον άνθρωπο δια Πνεύματος Αγίου. Εάν παρέλθει η νηστεία, τότε να συμβουλεύεις. Τότε να αποφασίζεις. Τότε να λαλείς. Εάν δεν έχει παρέλθει η νηστεία ή εάν δεν υπάρχει νηστεία, μη συμβουλεύεις, μην αποφασίζεις, μη μιλάς. Η συμβουλή είναι από το Πνεύμα το Άγιον αφού παρέλθει η νηστεία. Η πληροφορία του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή σου θα έλθει αφού παρέλθει η νηστεία. Εάν δεν υπάρχει νηστεία, εάν δεν παρέλθει η νηστεία, τότε η συμβουλή είναι συμβουλή καρδιάς. Δεν είναι συμβουλή Πνεύματος Αγίου. Εάν όμως υπάρχει νηστεία και αφού αυτή παρέλθει, τότε η συμβουλή είναι συμβουλή Πνεύματος Αγίου. Και λέει ο Παύλος προς αυτούς, βλέπω ότι ο πλούς μέλει να γίνει με κακοπάθειαν και πολύ ζημίαν. Βλέπω. Ποιος βλέπει? Αυτός που του μιλάει ο Θεός. Τι σημαίνει βλέπω? Βλέπω σημαίνει ότι μου έδωσε ο Θεός τα μάτια του. Και ο Θεός δίνει τα μάτια του σε εκείνους που του ανήκουν και τον λατρεύουν. Μην εμπιστεύεσαι τα δικά σου μάτια, θα κάνεις λάθος. Μην αποφασίζεις επιστηριζόμενος τη σύνεσή σου ή με βάση το φαινόμενο, θα κάνεις λάθος. Υπάρχει δυνατότητα να σου δώσει ο Θεός τα μάτια του, ώστε να βλέπεις με τα μάτια του Θεού. Όταν βλέπεις με τα μάτια του Θεού, τότε βλέπεις και τους επερχόμενους κινδύνους. Δηλαδή τι? Ότι ο πλούς μέλει να γίνει με κακοπάθεια και πολλήν ζημία. Οι ζημιές που πρόκειται να έρθουν αύριο δεν είναι ορατές. Εάν εσύ επιστηρίζεσαι στην συνέσή σου ή εάν αποφασίζεις με βάση την επιθυμία της καρδιάς σου. Αυτοί εδώ επιστηρίζονται στη σύνεσή τους, στις ειδικότητές τους και στην επιθυμία της καρδιάς τους. Η καρδιά όμως και η ανθρώπινη σύνεση δεν είναι η θέση να προειδούν την επερχόμενη ταλαιπωρία. Αυτό μόνον το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να το δείξει εις τους βλέποντας. Και βλέπον είναι αυτός που έχει πάρει στερεάν απόφαση να ανήκει στον Θεό και να μην κάνει τα δικά του και να λατρεύει τον Θεό και να μην λατρεύει άλλα πράγματα. Σε αυτή την πρακτική, σε αυτή την στάση ζωής έρχεται ο Θεός και δίνει τα μάτια του στα μάτια του ανθρώπου. Βλέπω λοιπόν ότι ο πλούς μέλει να γίνει με πολλή ζημίαν και με κακοπάθειαν, όχι μόνον του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών. Και λέει ο εκατόνταρχος, ο εκατόνταρχος όμως επίθετο μάλλον εις τον κυβερνήτη και εις τον αύκληρον, παρά εις τα υπό του Παύλου λαλούμενα.
Ο κυβερνήτης δεν πείθεται στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Πείθεται στους ειδικούς. Θα πιστείς στους ειδικούς ή στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου? Γιατί ο κυβερνήτης δεν πείθεται στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου? Γιατί δεν την αναγνωρίζει. Γιατί δεν την αναγνωρίζει? Αφού του προσφέρεται, γιατί δεν την αναγνωρίζει? Δεν την αναγνωρίζει για έναν λόγο. Γιατί είναι μέρος του κόσμου. Όταν ο άνθρωπος είναι μέρος του κόσμου, δεν αναγνωρίζει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Του φαίνεται βολικότερο και ευκολότερο να εμπιστευτεί τους ειδικούς. Οι ειδικοί έχουν μεν την αξία τους. Το θέμα όμως είναι ότι όταν θα έρθει η επερχόμενη ταλαιπωρία και τρικυμία, καμία ειδικότητα δεν είναι εις θέση να την προσπεράσει και να ανταπεξέλθει. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Για ποιο λόγο ο κυβερνήτης δεν αναγνωρίζει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου? Είναι αυτό που λέει ο Κύριος. Όταν εγώ απέλθω, θα έλθει προς εσάς ο παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας, τον οποίον όμως ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό. Ιδού το πρόβλημα της κοσμικότητος. Δεν είναι θέμα ηθικό. Δεν είναι θέμα καθοσπρεπισμού. Και δεν είναι βεβαίως θέμα πουριτανισμού ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να κατηγορηθεί κανείς. Αυτός που είναι μέρος του κόσμου, δηλαδή είναι εκοσμικευμένος, δεν μπορεί να αναγνωρίσει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί ούτε το βλέπει ούτε το γνωρίζει. Δεν το γεύεται. Όπου υπάρχει κόσμος δεν υπάρχει γεύσης και όρασης Πνεύματος Αγίου. Ο φυσικός άνθρωπος δεν δύναται να γνωρίσει, να αναγνωρίσει τα πνευματικά. Γιατί? Διότι είναι μορία εις αυτόν. Όταν άκουσε ο κυβερνήτης τον Παύλο να λέει ότι εγώ βλέπω ότι ο πλούς μέλει να γίνει με ζημία και με κακοπάθεια, λέει μέσα του προφανώς, τι να μας πει τώρα αυτός, τι είναι ειδικός, τι είναι μετεωρολόγος, θα απευθυνθώ στους ειδικούς. Οι ειδικοί όμως δεν γνωρίζουν το μέλλον. Δεν υπάρχει ειδικότητα που να γνωρίζει το μέλλον. Μόνον το Πνεύμα το Άγιο γνωρίζει το μέλλον. Και εις εκείνους που το φανερώνει. Σε ποιους το φανερώνει? Εις τους δούλους αυτού, τους προφήτας. Φανερώνει το Πνεύμα το Άγιο. Σε ποιους? Ναι, στους δούλους του. Αυτούς τους δούλους και τις δούλες τους κάνει προφήτες. Ξέρεις γιατί τους κάνει προφήτες? Ξέρεις γιατί τους αναγγέλει τα μέλλοντα? Γιατί είναι δούλοι. Γιατί ανήκουν στον Θεό. Ο Θεός του οποίου είμαι. Ποιανού είσαι? Του Θεού. Ποιον λατρεύεις? Τον Θεό. Τι σημαίνει λατρεύω? Του δίνω τη ζωή μου. Σε αυτούς ο Θεός φανερώνει αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει. Βλέπω λοιπόν, λέει, ότι ο πλούς μέλει να γίνει με κακοπάθεια, ο εκατόντερχος όμως επίθετο μάλλον εις τον κυβερνήτη και εις τον αύκληρον, παρά εις τα υπό του Παύλου λαλούμενα. Και λέει στο 11, στο 12, και επειδή όλοι μην δεν είναι το επιτίδιος εις παραχημασίαν, δεν ήταν κατάλληλος δηλαδή για να περάσουν εκεί το χειμώνα, έτσι το έβλεπαν εκείνοι. Ήταν όμως κατάλληλος. Ήταν κατάλληλος για να περάσουν το χειμώνα. Γιατί? Γιατί εκεί τους πήγε η χάρη του Θεού. Άλλο που αυτούς δεν τους άρεσε. Η κατάσταση στην οποία είσαι, ο τόπος στον οποίο βρίσκεσαι, η θέση στην οποία είσαι, μπορεί να μην σου αρέσει, να μην σου φαίνεται κατάλληλη, είναι όμως κατάλληλη. Γιατί σε αυτή την θέση έχει επιτρέψει να έρθεις ο Θεός. Και αν είσαι στην θέση που έχει επιτρέψει ο Θεός και δεν προσπαθείς να δραπετεύσεις πλάθοντας τεχνητούς ψεύτικους παραδείσους, τότε εκεί είσαι ασφαλής. Ο νους, αγαπητά αδέρφια, είναι ο ακούραστος αναζητητής της καλοπέρασης. Η καρδιά του ανθρώπου επιθυμεί να καταφύγει ή να διαμορφώσει ψεύτικους και τεχνητούς παραδείσους
προκειμένου να βολευτεί καλύτερα. Και σε αυτόν της τον στόχο και σκοπό προσπαθεί να παρασύρει και τον Θεό, να τον βάλει στο δικό της του καλούπι, ώστε συνειδησιακά να μην ελέγχεται. Δηλαδή τι θέλει η καρδιά, τι θέλει ο άνθρωπος, θέλει να φτιάξει μια δική του κατάσταση όπως εκείνον τον βολεύει και μάλιστα να έχει και την διαβεβαίωση ότι ο Θεός είναι μαζί του για να μην έχει συνειδησιακό έλεγχο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και σε αυτή την επιθυμία ο άνθρωπος πλέον παίρνει μαζί του τον Θεό χωρίς την έγκριση του Θεού και εφευρίσκει και σημεία προκειμένου να ακουμπήσει σε αυτά για να κάνει αυτό που θέλει με την υπογραφή δήθεν του Θεού. Τα μεγαλύτερα λάθη στις ζωές των χριστιανών και των ανθρώπων έχουν γίνει γιατί εξέλαβαν σημάδια και μαρτυρίες ως κάτι που εδόθη από τον Θεό. Δεν εδόθη όμως από τον Θεό, ήταν η καρδιά, ήταν η επιθυμία της καρδιάς. Και εδώ θα αποδειχθεί σε λίγο ότι υπήρξε ένα σημάδι πάρα πολύ εκοφαντικό, το οποίο η καρδιά το χρησιμοποίησε για να ακουμπήσει επάνω της. Και ήταν και πραγματικό γεγονός. Υπάρχουν πραγματικά γεγονότα τα οποία θα σε μπερδέψουν εάν η καρδιά σου επιθυμεί να το κάνει αυτό που έχει αποφασίσει να κάνει. Γιατί η καρδιά εφευρίσκει μέσα να χρησιμοποιήσει μία και να τα ερμηνεύει όπως της αρέσει. Λέει λοιπόν εδώ, ο εκατόνταρχος επίθετο εις τον άφκληρον παρά εις τα υπό του Παύλου λαγολογωμένα και επειδή ο λιμήν δεν είτο επιτίδιος εις παραχημασίαν, οι πλειότεροι εγνωμοδότησαν να σηκωθώσουν και εκείθεν. Τι σημασία έχει τι λένε οι περισσότεροι, αδερφέ μου? Μα οι περισσότεροι κάνουν λάθος. Όταν βλέπεις ότι οι περισσότεροι παίρνουν μία απόφαση προς την χαλαρότητα, προς την άνεση και το βόλεμα, περισσότερο πρέπει να ανησυχείς παρά να συμφωνείς. 12 ήταν οι κατάσκοποι οι οποίοι απεστάλησαν να κατασκοπεύσουν τη γη Χαναάν. Οι 10 είπαν ότι δεν γίνεται να πάμε εκεί, θα μας καταπιούν ζωντανούς οι Ανακίμ. Οι 2 είπαν όχι, είναι ψωμίον δι μας, ο Θεός μας δίνει τη γη. Οι 10 είπαν όχι, οι 2 είπαν ναι. Με ποιους ήταν ο Θεός? Με τους 2 που είπαν ναι. Δεν θα λαμβάνεις υπόψη σου την πλειοψηφία ή τις αντιδράσεις των πολλών για να αποφασίσεις κάτι. Θα λαμβάνεις υπόψη σου το Λόγο του Θεού και την πληροφορία του Πνεύματος του Αγίου. Σε μια εκκλησία της Αποκάλυψης, δεν θυμούμε σε ποια, λέει η Γραφή ότι έχεις ανάμεσά σου και ολίγους ήτινες δεν εμόλυναν τα ημάτια αυτών. Μα οι περισσότεροι αδελφέ είναι κοσμικοί? Ναι, αυτό λέει εκεί. Οι λιγότεροι δεν εμόλυναν τα ημάτια τους. Μα θα τους κατακρίνουμε? Εμείς θα τους κατακρίνουμε. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε κανέναν. Ναι. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι σε μια εκκλησία, δεν θυμάμαι ποια ήταν, η Σάρδης ήτανε. Λέει ολίγοι είναι αυτοί που δεν εμόλυναν τα ημάτια τους. Πώς ήταν, 200, 300 ήταν όλη η εκκλησία, 500? Από αυτούς καμιά τριανταριά, 40. Η αλήθεια λοιπόν δεν κρύβεται στους πλειοτέρους. Η αλήθεια κρύβεται στην νηστεία και στην προσευχή εις την οποία καταγίνονται οι ολιγότεροι. Αυτοί οι οποίοι αρνούνται να μολύνουν τα ημάτια τους σύμφωνα με τα κελεύσματα της εποχής αυτής. Οι πλειότεροι λοιπόν εγνωμοδότουν να σηκωθούν και εκείθεν. Τι λένε οι πολλοί? Να σηκωθούμε από εκεί που δεν μας αρέσει, που δεν υπάρχουν ανέσεις, που δεν υπάρχουν διευκολύνσεις, που υπάρχει ένα στρίμωγμα, που η οδός είναι στενή, να σηκωθούμε, να φαρδίνουμε λίγο την οδόν. Ώστε φθάσαντες, αν η δύνατο εις φήνικα, αν μπορέσουμε να κάνουμε αυτό, αν τα καταφέρουμε, σενάρια επί σενάριων. Από τον ορίζοντά τους απουσιάζει τελείως ο Θεός. Αποφασίζουν και λειτουργούν σαν να μην υπάρχει καθόλου ανάμεσά τους ο Θεός. Και ο Θεός έχει μιλήσει δια Πνεύματος Αγίου με το στόμα του Παύλου. Αδέρφια, ο Κύριος μας μιλάει μέσα από τις διακονίες Του, μέσα από τα χαρίσματά Του. Το θέμα είναι αν εμείς κάνουμε τα σενάρια μας να υπερισχύσουν.
Η επιθυμία της καρδιάς είναι η μεγαλύτερη παγίδα. Θα βρει τρόπο να αγνοήσει το μήνυμα του Πνεύματος του Αγίου και να ακουμπήσει, ερμηνεύοντας όπως της αρέσει καθημερινά γεγονότα, για να πείσει τον εαυτόν της ότι ευαρεστείται και ο Θεός. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω, το μεγάλο σημείο. Λέει πιο πριν μάλλον, ώστε φτάσαντες αν η δύνατο εις Φοίνικα, λιμένα της Κρήτης, βλέποντα προς τον Λίβα άνεμον και προς τον χώρον, να παραχυμάσως είναι εκεί. Βλέποντας προς τον Λίβα άνεμον. Βλέπουν δηλαδή σε αυτά που θεωρούν ότι θα τους διευκολύνουν. Δεν βλέπουν όμως τη φωνή του Θεού. Πού βλέπεις? Ο Λότ είδε την περίχωρο του Ιορδάνου, τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ως γη η οποία εποτίζεται αυθόνος, ως παράδεισος του Θεού. Την έβλεπε τη γη των Σοδόμων ως παράδεισο, επειδή εποτίζεται. Ήταν όμως επίγεια κόλαση. Γιατί την πάτησε ο Λότ? Γιατί έβλεπε σύμφωνα με αυτά που άρεσαν στην καρδιά του. Δεν έβλεπε με τα μάτια του Θεού. Ο Αβραάμ έβλεπε με τα μάτια του Θεού. Ο Λότ έβλεπε με τα μάτια της επιθυμίας της καρδιάς του. Και όταν η καρδιά επιθυμεί, τότε αυτό που βλέπει το ερμηνεύει όπως τη βολεύει. Και οδηγείται πού? Σε μεγάλη ταλαιπωρία. Και κοιτάξτε τώρα τα σημεία τα οποία αποδίδονται εις τον Θεό από εμάς κατά καιρούς, και τα οποία μας οδηγούν σε ευροκλείδωνα, σε μεγάλη ταλαιπωρία, και μετά μένουμε με ένα ερωτηματικό. Μα αφού ο Κύριος με οδήγησε, αδελφέ, αν δεν με οδηγήσει ο Θεός, μα ο Κύριος μου το έδειξε, μα δεις, το έδειξε ο Θεός. Έτσι είχε γίνει τότε και εμένα με το ταξί. Σημεία επί σημείων. Και βγήκε το σημείο. Βγήκε το σημείο. Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να πάρω δάνειο για ένα σπίτι το οποίο κόστιζε τα μισά λεφτά από το ποσό που ήθελα. Είχα όμως φαγωθεί νηστείες και προσευχές και του έλεγα του Λευτέρη, τότε ήμασταν στο Λύκο, η ελπίδα Λευτεράκο μου είναι κίτρινη, του έλεγα. Θυμάσαι, Λευτέρη? Η ελπίδα είναι κίτρινη. Είναι ελπίδα, είναι κίτρινη. Ωραία, πάρε λοιπόν το σημείο για να δεις πόσο κίτρινη είναι η ελπίδα. Θα κιτρινιάσεις εσύ στο τέλος, όπως και έγινε. Κιτρινιάσα. Μέσα σε 6 μήνες το πούλησα. Έχασα και 3.000 ευρώ για να μάθω να καταλάβω ότι η ελπίδα δεν είναι κίτρινη. Ότι η ελπίδα είναι ο Χριστός. Και ότι ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Και δεν θα βάζουμε σημεία όταν η καρδιά μας θέλει κάτι. Γιατί θα δοθούν σημεία τα οποία δεν θα είναι από τον Θεό, θα νομίζουμε ότι είναι από τον Θεό. Κοιτάξτε τι λέει. Και ό,τι έπνευσε ο λίγος νότος, να τα σημεία, αδελφέ, ιδού, ο Θεός είναι μαζί μας. Ιδού. Νομίσαντες ότι επέτυχον του σκοπού, ανέσυραν την άγκυρα. Έτσι νόμιζαν ότι επέτυχαν του σκοπού. Έτσι νομίζουμε κι εμείς. Εκπληρώθηκε το σημείο. Άρα από το Θεό είναι. Σηκώνουμε την άγκυρα. Σηκώνει την άγκυρα και φεύγει από εκεί που τον έχει βάλει ο Θεός για να τον ευλογήσει και μπλέκει. Να φύγω από το σπίτι μου. Να φύγω από εκεί. Να φύγω από τη δουλειά μου. Δεν θα πας πουδενά. Δεν θα σηκώσει καμία άγκυρα. Ας την άγκυρα να σηκωθεί μόνη της. Δεν θα κάνεις τα δικά σου. Αμήν, αδέρφια, δεν θα κάνουμε τα δικά μας. Αν η καρδιά μας για κάποιο λόγο επιθυμεί να φύγει από εκεί που είναι, γιατί τον ταλαιπωρούν οι προϊστάμενοι, γιατί τον ταλαιπωρεί ο άντρας, γιατί τον ταλαιπωρεί η γυναίκα, γιατί τον ταλαιπωρεί ο γείτονας, ο καθένας μπορεί να ταλαιπωρείται από τον οποιοδήποτε. Δεν θα φύγεις από εκεί επειδή δεν μπορείς άλλο να είσαι, θα μείνεις εκεί εκτός αν σε φύγει ο Θεός. Αν σε φύγει ο Θεός. Αλλά αυτοί είναι που σηκώνουν την άγκυρα, γιατί έπνευσε ο λίγος νότος, λέει, και ενόμισαν ότι επέτυχαν του σκοπού. Η καρδιά έχει έναν μοναδικό τρόπο να ερμηνεύει τα γεγονότα σύμφωνα με την επιθυμία της και μπλέκει σε περιπέτειες. Λέει στο 14, πλην με το λίγον προσέβαλε κατά αυτής άνεμος τυφωνικός ο λεγόμενος Ευροκλείδων. Ενόμισαν ότι επέτυχαν του σκοπού. Γιατί? Γιατί τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους, αδερφέ. Ότι πρέπει να φύγουμε. Δεν βλέπεις ούριος ο άνεμος, αδερφέ. Άνοιξε δρόμο ο Κύριος. Με το λίγον όμως, Ευροκλείδων.
Τρικυμία φοβερή. Χάσαν τα αυγά και τα πασχάλια. Έχασαν το πιδάλιο. Αυτό το με το λίγον, μόνο το πνεύμα το Άγιο μπορεί να το φανερώσει. Σε μια καρδιά η οποία μένει εκεί που είναι και δεν παλεύει αμέτη μου να σηκωθεί να φύγει αναζητώντας ψεύτικους ή τεχνητούς παραδείσους προκειμένου να νιώσει καλύτερα. Σε έχει φέρει ο Θεός σε μια θέση και σε μια κατάσταση που ζορίζεσαι. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο και εγώ ομοιοπαθής με όλους μας είμαστε, ομοιοπαθής είμαστε όλοι. Ξέρω ότι ο άνθρωπος έχει τάσεις φυγής όταν ζορίζεται, όταν του συμβαίνουν πράγματα τα οποία πραγματικά του προκαλούν μεγάλη θλίψη. Εκεί είναι το μεγάλο μυστικό τώρα. Μην σηκώσεις την άγκυρα. Μην σηκώσεις την άγκυρα. Θα πέσεις σε ευροκλείδωνα. Και επειδή το πλοίο, λέει 15 δάφιο, και επειδή το πλοίο συνειρπάστη και δεν είναι δύνατο να αντέχει προς τον άμενμο, αφεθέντες εφερόμεθα. Η επιθυμία της καρδιάς προς αναζήτηση ψεύτικων παραδείσων ή προς διαμόρφωση τεχνητών παραδείσων θα οδηγήσει τον άνθρωπο σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις τις οποίες ανθρωπίνως δεν θα δυνηθεί να αντέξει. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί ο Θεός τον έβαλε κάπου όπου δεν του πολύ αρέσει, τον έφερε σε μια κατάσταση την οποία ο ίδιος δεν την εγκρίνει, θεωρεί ότι αξίζει κάτι καλύτερο, αλλά εκεί όμως ήταν ασφαλής. Ασφαλής είσαι εκεί που είσαι. Ασφαλής είσαι εδώ που είσαι. Ασφαλής είσαι σε αυτό που ο Θεός σου έχει φέρει μέχρι τώρα. Μάθε να ζεις σε αυτό ή με αυτό που σου έχει φέρει ο Θεός μέχρι τώρα. Έχει μέλλον ο Θεός για σένα, μην ανησυχείς. Άφησε τον όμως αυτόν να στο διαμορφώσει. Και όχι να προσπαθεί η καρδιά να διευκολυνθεί ή να δραπετεύσει με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε μεγαλύτερες περιπέτειες. Και λέει στη συνέχεια κάτι πολύ ενδιαφέρον, αφεθέντες εφερόμεθα. Δηλαδή έχασαν το πιδάλιο του εαυτού τους. Μήνυμα. Η τάση φυγής από μια συγκεκριμένη κατάσταση που δεν σου αρέσει και προς αναζήτηση μια ανάλυση καλύτερης θα σε οδηγήσει εξάπαντος σε μια απείρως χειρότερη. Και μάλιστα με τη βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι μαζί σου γιατί έπνευσε ο λίγος νότος. Πολλές φορές αυτός ο λίγος νότος είναι προήμιον ευροκλείδωνος. Εάν ο άνθρωπος έχει αποφασίσει μέσα του να κινηθεί προς μία κατεύθυνση και ψάχνει να βρει σημεία να ακουμπήσει. Ο Θεός να μας φυλάει από τα σημεία όταν η καρδιά έχει επιθυμία. Τα σημεία είναι από το Πνεύμα το Άγιον μόνο όταν η καρδία δεν επιθυμεί. Αμήν αδέρφια. Μόνο όταν η καρδιά δεν επιθυμεί ο Κύριος μιλάει με σημεία. Ιδάλλως τα σημεία δεν είναι από τον Θεό. Τα σημεία είναι δεκανίκια τα οποία ψάχνει η καρδιά μου προκειμένου να διευκολυνθεί και μάλιστα με την υπογραφή του Θεού. Αλλά ο Θεός δεν οδηγεί κανέναν σε ευροκλείδωνα ώστε να αφαιθεί το πιδάλιο και να κινδυνεύει με καταποντισμό. Λέει μετά στο 17. Μάλλον όχι στο 17, στο 16. Και τρέξαντες υπό νησί διόντι ονομαζόμενον Κλάβδιν, μόλις ειδηνήθημεν να βάλομεν εις την εξισία μας τη Λέμβο. Αυτό το μόλις ειδηνήθημεν τι σημαίνει? Ότι μπλέξαμε σε περιπέτειες. Χάσαμε τα αυγά και τα πασχάλια επειδή δεν μείναμε εκεί που μας έβαλε ο Θεός, γιατί δεν μας πολύ άρεσε. Γιατί δεν μπήκαμε στη διαδικασία να υπομείνουμε την εκπαίδευση του Θεού στην στέρηση. Εκεί όπου μας έχει βάλει υπάρχει μια στέρηση, υπάρχει μια πίεση. Η στέρηση και η πίεση όμως δεν είναι εκτός του ελέγχου του Θεού. Ο Κύριος την επιτρέπει γιατί κάτι θέλει να διαμορφώσει μέσα μας. Εάν εμείς προσπαθούμε να φύγουμε από αυτά που ο Θεός μέσω της παιδείας του προσπαθεί να χρησιμοποιήσει για τη μεταμόρφωσή μας, θα μπλέξουμε σε ευροκλείδωνα.
Δεν ξέρει ο Θεός αν είναι ή δεν είναι ο τόπος κατάλληλος προς παραχημασία. Δεν ξέρει ο Θεός που σε έχει βάλει και γιατί σε έχει φέρει σε αυτή τη θέση ή σε αυτό το σημείο. Δεν το ξέρει. Αν είναι ο Θεός να θέλει να σε βγάλει από εκεί, δεν θα βγεις από μόνος σου. Θα βγεις με δική σου προσπάθεια, θα γίνει το πράγμα από μόνο του. Όταν ο Παύλος έφυγε από την φυλακή, η πόρτα της φυλακής την άνοιξε ο Πέτρος. Θυμάστε την περίπτωση που ο Πέτρος ήταν και κοιμότανε και βγήκε ένας άγγελος και τον έβγαλε από εκεί πέρα και πέρασε πρώτη, δευτέρα και τρίτη φρουρά. Η θύρα όμως, λέγει η γραφή, η νύχθη αφεαυτής. Ο Πέτρος δεν έκανε τίποτα. Λέει στο 17, την οποίαν, λέμβο δηλαδή, αφού ανέλαβον, μετεχειρίζοντο βοηθήματα, ζώνοντες υποκάτωθεν το πλοίον και φοβούμενοι μην εκπέσωσιν εις την σύρτην, κατεβίβασαν τα πανία. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αλλά είναι σαν να μου λέει ο Θεός, πες μου Κώστα μου, είναι ανάγκη να κινδυνεύσεις με πνιγμό για να κατεβάσεις τα πανιά? Κατέβασέ τα τώρα τα πανιά. Για πού το έβαλες? Για πού το έβαλες? Αδερφέ, αποφάσισε ο Θεός, με οδηγεί, να τα πανιά. Κατέβασε τα πανιά τώρα. Γιατί τα πανιά αυτά θα τα κατεβάσεις, θέλεις δεν θέλεις, όταν θα βρεθείς στον Ευροκλείδωνα. Τώρα κατέβασε τα πανιά και τι να κάνω? Μείνε εδώ που είσαι μέχρι ότου ο Κύριος ενεργήσει με το δικό του τρόπο και ανοίξει τη δικιά του πόρτα. Κατεβίβασαν λοιπόν τα πανιά, φοβούμενοι μην εκπέσωσιν εις την σύρτη, κατεβίβασαν τα πανιά. Α, τώρα άρχισαν να φοβούνται. Φοβούμενοι μήπως εκπέσωσιν εις την σύρτη. Όταν ο άνθρωπος έχει φόβο Άγιο στην καρδιά του, κατεβάζει πανιά και περιμένει. Αυτοί εδώ τον φόβο τον απέκτησαν όχι πριν, αλλά κατά την διάρκεια του Ευροκλείδωνος. Εν πάση περιπτώσει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Το μήνυμα σήμερα είναι, ο Κύριος θα σου μιλήσει μέσα στον Ευροκλείδωνα που βρίσκεσαι. Εάν όμως κατεβάσεις τα πανιά, σταμάτα τις αποφάσεις, σταμάτα τα σενάρια και σταμάτησε τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Κατέβασε πανιά. Να δει ο Θεός ότι κατέβασες πανιά και τότε θα σου μιλήσει. Κατεβάζω πανιά σημαίνει ότι Κύριε κάθομαι εδώ που είμαι και σου ζητώ να με συγχωρήσεις για την αφροσύνη μου. Κατεβάζω τα πανιά. Τώρα εσύ ανάλαβε. Αδέρφια, να κατεβάσουμε πανιά. Να κατεβάσουμε πανιά. Ευροκλείδωνας. Τρικυμία. Άλλοι μπήκαν σε αυτή την τρικυμία επειδή αυτοί ευθύνονται. Άλλοι, όπως ο Παύλος, μπήκαν σε αυτή την ταλαιπωρία χωρίς να ευθύνονται. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, ο Θεός θα μιλήσει εάν κατεβάσεις τώρα τα πανιά. Κατεβίβασαν λοιπόν τα πανιά και εφέροντο ούτως. Εφέροντο ούτως. Πώς ούτως? Χωρίς πανιά. Εφέροντο χωρίς πανιά. Τώρα υπάρχει ελπίδα. Τώρα είναι θέμα χρόνου να μιλήσει και να ενεργήσει ο Θεός. Αφού τους είδε να κατεβάζουν τα πανιά και εφέροντο ούτως, εφέροντο χωρίς πανιά, τώρα θα μιλήσει ο Θεός. Όπου να είναι θα μιλήσει ο Θεός. Κατέβασε τα πανιά, να φέρεσαι ούτως, χωρίς πανιά, χωρίς δικό σου θέλω, χωρίς δική σου απόφαση και επιθυμία και τα λοιπά, και θα μιλήσει ο Θεός. Ξέρεις τι περιμένει ο Θεός για να μιλήσει στον Ευροκλείδωνά σου και στην τρικυμία σου? Να κατεβάσεις τα πανιά και να του πεις, Κύριε, όχι όπως εγώ, αλλά όπως εσύ θέλεις. Όχι όπου εγώ, αλλά όπου εσύ επιθυμείς. Αμήν, αδέρφια. Να κατεβάσουμε πανιά. Θέλει να σου μιλήσει ο Θεός μέσα στη θύελά σου. Περιμένει πότε θα κατεβάσεις τα πανιά. Και επειδή έχει μαζόμεθα σφοδρός, την ακόλουθον ημέραν έκαμνον χύσιν. Οδηγίες Πνεύματος Αγίου για κάθε έναν από εμάς που βρίσκεται σε μεγάλη ταλαιπωρία. Οδηγίες αλάνθαστες. Όποιος τις υιοθετήσει και πάει βήμα-βήμα,
είναι βέβαιον ότι θα δει τον Θεό στην τρικυμία να μιλάει, να αποκαλύπτεται και να σώζει. Τι σημαίνει ότι την ακόλουθον ημέραν, επειδή εχημαζόμεθα σφοδρός, την ακόλουθον ημέραν έκαμνον χύσιν. Τι σημαίνει αυτό για εμάς? Όταν βρίσκεσαι σε βαρύ χειμωνιά και βλέπεις ότι η κατάσταση πλέον έχει ξεφύγει από τον έλεγχό σου, καλείσαι να κάνεις ένα πράγμα. Αφού κατεβάσεις τα πανιά, καλείσαι να κάνεις χύσιν. Ποια είναι η χύσιν? Τι σημαίνει χύσιν για εμάς? Εξομολόγηση. Θα χύσεις από μέσα σου το δηλητήριο που κουβαλάς για ανθρώπους, το παράπονο που κουβαλάς για τον Θεό και θα του εξομολογηθείς, θα χύσεις από μέσα σου οτιδήποτε ξέρεις ότι σε αποξενώνει από αυτόν. Πρώτα θα κατεβάσεις πανιά και θα του πεις: Κύριε, ανάλαβε εσύ τη ζωή μου. Το δεύτερο είναι να εξομολογηθείς, να παραδεχθείς τα σφάλματά σου. Και στη συνέχεια, την τρίτην, μετασυδίας ημών χείρας ερήψαμεν τα σκεύη του πλοίου. Τώρα ήρθε η ώρα με τα ίδια σου τα χέρια να πετάξεις από τη ζωή σου πράγματα που σε οδηγούν, σου τρέφουν τις ψευδεστήσεις προς αναζήτηση ενός ψεύτικου παραδείσου για να νιώθεις καλύτερα, επειδή τώρα δεν σε βολεύει να είσαι εκεί που είσαι. Είναι κάποια πράγματα στη ζωή σου που πρέπει να τα πετάξεις με τα ίδια σου τα χέρια. Δηλαδή πρέπει να τα απαρνηθείς. Γιατί σου γεμίζουν την καρδιά με άλλες επιθυμίες. Γιατί σου κλέβουν το νου και το στρέφουν από τον λυτρωτή σου σε άλλες αγάπες, και αυτές οι άλλες αγάπες μακριά από τον λυτρωτή είναι που σε κάνουν δυστυχισμένο και να τρέμει το φιλοκάρδι σου από ανασφάλεια. Βρίσκεσαι σε ευροκλείδωνα, βρίσκεσαι σε αδιέξοδο, νιώθεις ότι η ζωή σου δεν οδηγείται πουθενά. Το πρώτο που έχεις να κάνεις είναι να κατεβάσεις τα πανιά. Το δεύτερο που έχεις να κάνεις είναι χύσιν, εξομολόγηση, ανάληψη προσωπικής ευθύνης. Εγώ φταίω, Κύριε, όχι ο άλλος. Και το τρίτον, να πετάξεις από τη ζωή σου οτιδήποτε σε βουλιάζει γιατί σε απομακρύνει από τον Θεό. Οτιδήποτε σου τρώει το χρόνο, απομακρύνοντάς σε από τον Θεό και σου οδηγεί σε βούλιαγμα. Ξέρεις τι σε βουλιάζει? Σε βουλιάζουν όλα αυτά που σου προκαλούν λησμονιά Θεού. Και λέει στο 20, επειδή δια πολλών ημερών δεν εφαίνεται ούτε ήλιος ούτε άστρα και χειμών βαρύς επέκειτο, πάσα ελπής σωτηρίας αφηρείτο πλέον αφημών. Έφτασαν σε ένα σημείο οριακό. Χάθηκε η ελπίδα. Και να το πω καλύτερα, χανόταν η ελπίδα. Βρισκόντουσαν λίγο πριν να χαθεί εντελώς η ελπίδα. Επίτηδες το επιτρέπει αυτό ο Θεός. Γιατί? Για να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι με ιδιωτική πρωτοβουλία, επιστηριζόμενος στην σύνεσή του, λαμβάνοντας αποφάσεις με βάση το φαινόμενο και με την επιθυμία της καρδιάς του, θα οδηγηθεί σε ναυάγιο. Όταν όμως ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει το μέγεθος της αποτυχίας, που την αφήνει ο Θεός να εξελίσσεται, τότε θα καταλάβει και θα πει: Κύριε, πάρε το τιμόνι της ζωής μου. Εάν σήμερα είσαι λίγο πριν να χάσεις την ελπίδα σου, ο Κύριος το επιτρέπει, όχι για να την χάσεις, αλλά για να την επανεύρεις. Ξέρεις με ποιον τρόπο? Με το να πεις: Κύριε, εγώ ήρθα μέχρι εδώ, εγώ τα έκανα θάλασσα, πάρε το τιμόνι της ζωής μου και οδήγα το εσύ το πλοιάριο. Αλληλούια. Μετά δε πολυήμερον στη Σιτίαν σταθείς ο Παύλος εν μέσω αυτών είπεν. Ο Παύλος για πολλές ημέρες σιωπά. Γιατί? Διότι περιμένει την κατάλληλη στιγμή μετά από πολυήμερον ασυτίαν. Τώρα που η σάρκα έχει εξαντληθεί, τώρα μόνον η ψυχή μπορεί να ακούσει. Θα μιλάς μόνον μετά από πολυήμερον ασυτίαν. Θα μιλάς μόνον μετά από πολυήμερον νηστεία. Γιατί και αυτοί είναι εις θέση να ακούσουν, αλλά και γιατί εσύ πλέον μες στην αδυναμία σου είσαι δυνατός. Η νηστεία μας φέρνει σε πλήρη αδυναμία, για να φανεί η δύναμη του Κυρίου, τελεία. Και τι τους λέει? Έπρεπε να μ' ακούσατε. Δεν έπρεπε να σηκωθούμε από την Κρήτη. Θα είχαμε αποφύγει την κακοπάθεια αν ταύτην και την ζημίαν. Άρα λοιπόν, όταν ο άνθρωπος ανήκει στον Θεό και τον λατρεύει,
έχει πληροφορία Πνεύματος Αγίου που βγαίνει. Όταν το Πνεύμα το Άγιο μιλάει, βγαίνει. Όταν δεν μιλάει, δεν βγαίνει. Όταν το Πνεύμα το Άγιο μιλάει, γίνεται πραγματικότητα αυτό που λέει. Όταν δεν είναι από το Πνεύμα το Άγιο, δεν γίνεται πραγματικότητα. Σε ποιους μιλάει το Πνεύμα το Άγιο? Σε εκείνους που πήραν απόφαση στη ζωή τους να ανήκουν στον Θεό και να τον λατρεύουν σώμα, ψυχή και πνεύμα. Σας παρενώ όμως να έχετε θάρρος, διότι εξ ημών ουδεμίαν ψυχή δεν θέλει χαθεί, ημιμόνον το πλοίον. Σε ένα περιβάλλον πλήρους και απολύτου αβεβαιότητος εμφανίζεται ένας Παύλος να είναι απόλυτα σίγουρος για το παρόν και για το μέλλον. Γιατί? Διότι του μίλησε ο Θεός. Γιατί του μίλησε ο Θεός? Σε ποιους μιλάει ο Θεός? Σε κανένα δύο, τρεις μόνο? Όχι. Σε κάθε έναν που έχει πάρει απόφαση να ανήκει στον Θεό και να τον λατρεύει. Θα μιλήσει έστω και την τελευταία στιγμή. Διότι τη νύχτα ταύτην, αυτή τη νύχτα που φτάσαμε στο ζενίθ της απελπισίας, όπου πάσα ελπίς σωτηρίας αφηρέθη αφημών, τότε ήρθε ο Κύριος και με επισκέφθηκε. Ξέρεις πότε θα σου μιλήσει ο Θεός? Όταν κατεβάσεις πανιά, όταν κάνεις χύσιν, όταν πετάξεις με τα χέρια σου πράγματα από τη ζωή σου που σε κάνουν να απομακρύνεις από το Θεό και να βουλιάζεις, τότε εκείνη τη νύχτα θα μιλήσει ο Θεός. Τη νύχτα που δεν θα το περιμένεις. Γιατί ο Θεός δεν σε έχει για να πνιγείς, σε έχει για να σωθείς. Εφάνισε με άγγελος Θεού του οποίου είμαι. Εδώ είναι το μυστικό. Και τον οποίον λατρεύω. Αυτό είναι το μυστικό. Βρέθηκα σε τρικυμία, αλλά εξακολουθώ να είμαι του Κυρίου. Βρέθηκα σε κακοπάθεια, εξακολουθώ να είμαι του Κυρίου. Βρέθηκα σε αδιέξοδο, αλλά παραμένω να είμαι του Κυρίου. Βρέθηκα σε ασθένεια, σε ανεργία, εξακολουθώ να είμαι του Κυρίου. Με αδικούν, με καταφρονούν, με εξουθενούν, παραμένω να είμαι του Κυρίου. Ο Θεός του οποίου είμαι, όχι στα εύκολα μόνο, αλλά και στα δύσκολα, και τον οποίον λατρεύω. Τι σημαίνει λατρεύω? Σημαίνει ότι είμαι προσιλωμένος σε Αυτόν, στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Ήρθε και μου είπε να μη φοβάμαι, μη φοβού Παύλε, γιατί ο Θεός μιλάει προσωπικά, όχι γενικά και αόριστα. Πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσαρος. Όταν ανήκεις στον Θεό και λατρεύεις Αυτόν, όχι μόνον δεν θα πληγείς, αλλά θα σου μιλήσει ο Θεός για το μέλλον σου. Και επιπλέον, ο Θεός σου εχάρισε πάντα στους πλέοντας μετά σου. Όταν είσαι του Θεού και τον λατρεύεις υπηρετώντας τον, όχι μόνον δεν θα πνιγείς, όχι μόνον ο Θεός θα σου μιλάει για το μέλλον σου, αλλά θα σου μιλάει και για εκείνους με τους οποίους συμπεριπατείς στον κόσμο αυτόν. Γιατί έτσι κάνει ο Θεός σε αυτούς που του ανήκουν. Ήθε σήμερα να πάρουμε όλη απόφαση, αδέρφια, να κατεβάσουμε πανιά και να πούμε στον Κύριο: θέλω να σου ανήκω, θέλω να σε λατρεύω, κάνε εσύ ό,τι θέλεις. Στην τρικυμία θα σου μιλήσει ο Θεός. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του.